Λοιπόν, από εδώ η φίλη μας. Γεια σας! Θέλει να κάνει ένα cover up, να καλύψει το τατουάζ της. Έχει ένα τατουάζ πίσω στην πλάτη και θέλει να το καλύψει με κάτι διαφορετικό. Φίλοι μου, καλωσορίσατε σε μια καινούρια, ολόφρεσκη εκπομπή της γνωστής μας πλέον σειρά Τρίληπτης Τρίτης. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Για όσους είναι πρώτη φορά στην παρέα μας, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και είμαι tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η εκπομπή Τρίληπτη Τρίτη. Η μόνη εκπομπή ίσως στο διαδίκτυο, στα ελληνικά, στην οποία απαντάμε στις δικές σας τατουατζίδικες ερωτήσεις. Πάντα, μα πάντα, εντός τριών λεπτών. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα να αναλύσουμε και αυτό αφορά τα cover-up tattoos. Αν σε ενδιαφέρουν τα tattoos και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά, μπορείς να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι εδώ πιο κάτω και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι πάντα για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Ο Νίκος Ψαπ στο λογαριασμό μου στο Instagram με ρωτάει σχετικά με τα cover-up. Χρήστο, καλησπέρα. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Έχω κάνει ένα τατουάζ το οποίο το έχω μετανιώσει. Ποιες είναι οι δυνατότητες μου ως προς την κάλυψή του με κάτι καινούριο? Νίκο μου, η ερώτησή σου είναι εξαιρετική. Αν και έχουμε ξανακάνει σχετικό βίντεο ως προς το αν μετάνιωσες για κάποιο τατουάζ, τι μπορείς να κάνεις, laser ή cover-up, σήμερα όμως θα εστιάσουμε στο θέμα cover-up, δηλαδή την κάλυψη ενός παλιού τατουάζ, ενός μετανιωμένου τατουάζ με ένα καινούριο σχέδιο. Πάμε να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε. Καταρχάς, γιατί θες να κάνεις κάλυψη, πες μου αυτό. Θέλω να κάνω κάλυψη γιατί δεν μου αρέσει το ίδιο σχέδιο που έχω εγώ να το βλέπω σε άλλους και σε άλλους και σε άλλους. Τι έχεις κάνει? Το σήμα του απείρου. Πρωτότυπο. Πρωτότυπο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγες στην αρχή. Για πες, πώς, σου ήταν το πρώτο σου τατουάζ καταρχάς? Ναι, ήταν το πρώτο μου και ήθελα κάτι μικρό και διακριτικό. Και όπως όλοι κάνουν πρώτο τατουάζ για οικογένεια, για συγγενείς τέλος πάντων, έτσι έκανα και εγώ αυτό, αλλά μετά το είδα και σ' άλλον και το μετάνιωσα και ήθελα να τα αλλάξω. Νίκο μου, να ξεκινήσω λέγοντας πως δεν είσαι ο μόνος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που έχει ήδη χτυπήσει ένα τατουάζ σε κάποια φάση της ζωής του, ήδη έχει μετανιώσει για το τατουάζ που έχει χτυπήσει. Πολλοί μπορεί να το μετάνιωσαν γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι με το σχέδιο, με το χτύπημα, με την ποιότητά του. Είτε πήγαν σε κάποιο φίλο-φίλου, και έχω κουραστεί να το λέω πλέον, ουφ! Είτε γιατί έχουν μετανιώσει με το ίδιο το σχέδιο, δηλαδή είναι κάτι που δεν τους εκφράζει πλέον. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις που το σχέδιο ή το τατουάζ που έχουν χτυπήσει το χτύπησαν πολύ παλιά, έχει ξεθοριάσει, έχει αλλοιωθεί με την τεχνολογία του τότε. Σίγουρα κάποια τατουάζ δεν έχουν κρατήσει τόσο καλά, επομένως θέλει να το καλύψει με κάτι πολύ πιο όμορφο. Αν και μεταξύ μας, σύμφωνα με τα στατιστικά, ο πρώτος λόγος μετανιωμένων τατουάζ είναι γιατί έχουν χτυπήσει κάποιο όνομα συντρόφου ή συντρόφισσας. Ένας αγαπημένος που έχει πάψει να είναι αγαπημένος. Ως προς τα τατουάζ ονόματα όμως, έχω κάνει ήδη σχετικό βιντεάκι, το οποίο μπορείς να παρακολουθήσεις εδώ πιο πάνω. Το cover-up τώρα είναι η κάλυψη ενός παλιού τατουάζ με ένα σχέδιο το οποίο μπορεί είτε να το σκεπάσει εντελώς, είτε να το ενσωματώσει μέσα στο καινούριο σχέδιο, είτε να γίνει κάτι δραστικά μεγαλύτερο και να καλύψει μια πολύ μεγάλη περιοχή. Το πιο σημαντικό πράγμα όμως στα cover-up είναι ο καλός, έμπειρος tattoo artist. Είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας γιατί μόνο αυτός μπορεί να σου βρει την ιδανική λύση για να σκεπάσεις όμορφα ένα παλιό τατουάζ. Και στο κάτω-κάτω σκοπός μας είναι να καλύψουμε πολύ πετυχημένα αλλά και με ένα όμορφο σχέδιο το σημείο που θέλουμε. Ο tattoo artist επομένως θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο cover-up, στην κάλυψη και κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να ταιριάζει το στυλ που κάνει στο στυλ που θέλεις να δημορφώσεις με ένα καινούριο τατουάζ.
Επομένως, για να πετύχεις μια καλή κάλυψη και να αποκτήσεις ένα καινούριο, φρέσκο, πολύ ωραίο τατουάζ, ψάξου πάρα πολύ καλά και βρες καλό καλλιτέχνη, έμπειρο καλλιτέχνη που να σου αρέσει η δουλειά του. Τώρα, ανάλογα με το σχέδιο που ήδη έχεις αποτυπωμένο πάνω στο δέρμα σου, θα εξαρτηθεί κατά πολύ το πόσο εύκολα ή όμορφα μπορεί αυτό να καλυφθεί. Η κάλυψη, επομένως, εξαρτάται από το σχέδιο που έχεις ήδη πάνω σου, από το μέγεθός του, από το πόσο έντονο μαύρο έχει ή από το πόσο ξεθοριασμένο είναι ήδη. Περίμενες αρκετό καιρό για να το κάνεις τον πρώτο τατουάζ ή ήτανε κάτι αυθόρμητο? Ήτανε κάτι αυθόρμητο. Άρα η συμβουλή σου θα ήτανε... να ψαχτούνε, να το σκεφτούνε και να μην κάνουν το πρώτο σχέδιο που θα δουν μπροστά τους στο ίντερνετ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα καλύψουμε το σχέδιό σου. Σίγουρα, σε πολύ γενικές γραμμές το λέω, ότι το καινούριο σου τατουάζ θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το προηγούμενο. Και αυτό γιατί το καινούριο σχέδιο που θα επιλέξεις να δημιουργήσεις πάνω σου θα πρέπει να καλύψει με σκιές, με τεχνάσματα, με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο το προϋπάρχον. Άλλα σχέδια βοηθούν πολύ περισσότερο στην κάλυψη ενός τατουάζ, ενώ άλλα δεν καλύπτουν σχεδόν καθόλου και κρίνονται ακατάλληλα για κάλυψη. Παραδείγματος χάρη. Πες πως έχεις γράψει ένα ονοματάκι μιας παλιάς αγάπης. Δεν μπορείς να το σκεπάσεις με ένα καινούριο όνομα ή με μία πρόταση ή με κάτι εξαιρετικά, πώς να το πω, minimal. Και αυτό γίνεται γιατί το μόνο που μπορεί να σκεπάσει το μαύρο είναι το μαύρο. Τα χρώματα του τατουάζ δεν λειτουργούν όπως είναι η βαφή του τοίχου του σπιτιού, έτσι. Δεν μπορούμε να πάρουμε και να καλύψουμε έναν μαύρο τοίχο με ένα κόκκινο ή με ένα πορτοκαλί, με ένα ανοιχτόχρωμο χρώμα και να περιμένουμε να εξαφανιστεί. Δεν λειτουργεί έτσι το θέμα ως προς τα χρώματα και τις χρωστικές του τατουάζ. Δεν μπορώ δηλαδή να βάλω άσπρο πάνω σε ένα μαύρο και να το κάνω γκρι. Δεν λειτουργεί έτσι. Ένα πορτοκαλί, παραδείγματος χάρη, μπορεί να σκεπαστεί από κάτι πιο σκούρο, όπως ένα σκούρο μπλε, ένα σκούρο πράσινο, ένα σκούρο γκρι. Αλλά δεν μπορώ από την άλλη πλευρά να σκεπάσω ένα σκούρο μπλε με πορτοκαλί, με ροζ, με ανοιχτά χρώματα. Δεν λειτουργεί έτσι. Γι' αυτό το λόγο και η κάλυψη ενός παλαιού τατουάζ είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Και το λέω αυτό γιατί η εμπειρία ενός tattoo artist είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί μπορεί να σου βρει με κάποιον πολύ ευρηματικό τρόπο λύσεις οι οποίες μπορεί να είναι εφάνταστες, καλόγουστες και όμορφες. Πόνεσαι? Πάρα πολύ. Εσύ μου το ζήτησες να πονέσεις. Εγώ στο ζήτησα, ναι, είμαι μαζόχα. Τι να σου πω. Κάναμε καλή κάλυψη. Είσαι ευχαριστημένη? Ναι, κάναμε απόλυτη κάλυψη. Ωραία. Άρα θα μας ξαναπροτιμήσεις? Εννοείται. Τώρα, κοστολογικά τι συμβαίνει με τα cover-up? Κατά τη δική μου προσωπική άποψη και τη δική μου εμπειρία, αν θέλεις, τα τατουάζ που είναι cover-up δεν χρεώνονται καθόλου διαφορετικά από ότι ένα τατουάζ που θα χτυπούσες εξ αρχής. Η κοστολόγηση των χρωμάτων θα είναι η ίδια, οι βελόνες η ίδια, ο χρόνος ο ίδιος. Α,
Ίσως το χρόνο, ίσως παίξουν εκεί τα πράγματα λίγο, αλλά σε γενικές γραμμές η κοστολόγηση είναι ακριβώς η ίδια σαν να χτυπούσεις ένα τατουάζ για πρώτη φορά. Μακάρι να μην είχαμε κάνει λάθη, μακάρι να μην είχαμε μετανιώσει για κάποια τατουάζ που έχουμε πάνω μας, μακάρι να έμεναν για πάντα αναλύωτα στο πέρασμα του χρόνου, αλλά εφόσον θέλεις κάτι για να το σκεπάσει, η μόνη λύση είναι ένα cover-up από έναν αξιόπιστο, έμπειρο, καλό, εξειδικευμένο tattoo artist. Επομένως, Νίκο μου, ψάξ' την πάρα πολύ καλά πριν πάρεις την απόφαση, συζήτα με αρκετούς καλλιτέχνες, άκου λίγο τις προτάσεις που έχουν να σου κάνουν ως προς την κάλυψή σου, γιατί αυτό που θέλω να ξέρεις είναι ότι αν χρειαστεί να κάνεις cover-up στο cover-up, εκεί τα πράγματα είναι πολύ χλωμά. Αυτά τα λίγα είχα να σου πω σήμερα για το σημερινό μας επεισόδιο της τρίλεπτης τρίτης και τα cover-up. Αν σου άρεσε το σημερινό μας επεισόδιο, πάτα ένα like έτσι με δύναμη για να το νιώσουμε, να τρανταχτούμε ωραία και καλά και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ήδη, αν σε ενδιαφέρουν φυσικά τα τατουάζ, η τεχνική τους, οι τεχνοτροπίες τους και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα γι' αυτά. Αυτά για σήμερα, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και τα λέμε σύντομα σε ένα καινούριο λαχταριστό επεισόδιο της γνωστής μας Τρίλεπτης Τρίτης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.